91,6 και είναι αυτό το οποίο ξεχωρίζεται σε αυτό το σταθμό και γενικότερα σε αυτή την δημοσιογραφική προσπάθεια που κάνουμε. Δεν είμαστε επιλεκτικοί στο πώς πρέπει να εκφράζεται δημόσια. Λοιπόν, ο τουρισμός όμως είναι το σημείο αναφοράς για την επόμενη μέρα. Είναι το μεγάλο στοίχημα σε νέα δεδομένα και έχω την εντύπωση ότι προβληματίζει όλους μας. Έχουμε ακούσει φωνές που έτσι έχουν προβληματιστεί για την επόμενη μέρα και από τον Ζαχαρία και το Πόδι που συζητήσαμε. Είναι μεγάλη μας χαρά όμως τώρα εδώ που θα φιλοξενήσουμε τον πρόεδρο της Ομοσπονδίας Συλλόγου Επιχειρηματίων Ενοικιαζόμενων Δωματίων και Διαμερισμάτων, τον κύριο Γαζή. Δεν μιλάει συχνά στο ραδιόφωνο ο κύριος Γαζής, όμως νομίζω ότι θα έχει εξαιρετικό ενδιαφέρον να συζητήσουμε όλες αυτές τις προκλήσεις της επόμενης ημέρας και με αφορμή και ένα δελτίο τύπου το οποίο εκδώσατε χθες αναφορικά με όλη αυτή τα δεδομένα που έχουμε αυτή τη στιγμή. Λοιπόν, κύριε Γαζή, τι κάνετε, πώς είστε? Καλησπέρα σε εσάς και στους ακροατές σας. Είμαι στον δρόμο να πάω κάπου ήσυχα. Πηγαίνετε λίγο κάπου ήσυχα, καταλαβαίνω, έχετε ανοίξει τη δραστηριότητά σας στην εμπορική, έχει αρχίσει να έχετε κόσμος? Κόσμος δεν έχει αρχίσει να έρχεται. Ακόμα και όλες οι επιχειρήσεις, όπως βλέπετε, ουσιαστικά είναι κλειστές. Η Λευκάδα, ξέρουμε όλοι ότι στο μεγαλύτερο ποσοστό δραστηριοποιείται με τον τουρισμό. Ναι. Οπότε αυτή τη στιγμή δεν γίνονται και ιδιαίτερες ετοιμασίες. Δειλά-δειλά έχουν ξεκινήσει κάποιες ετοιμασίες. Ωραία. Και είμαστε ανά αναμονή των μέτρων της κυβέρνησης για όλα αυτά που πρόκειται να συμβούν το καλοκαίρι που μας έρχεται. Μάλιστα. Και τα οποία νομίζω ότι δεν μπορούμε ακόμα να προσδιορίσουμε, κύριε Γαζή. Δεν μπορούμε ακόμα να έχουμε μία εικόνα για το πώς θα κινηθεί τουριστικά η σεζόν. Να ρωτήσω κάτι. Γενικότερα, οι άνθρωποι που είναι στον τουρισμό, δεν προβλέπετε γενικότερα μία σεζόν να υπάρξει μία τέτοια ανατροπή? Το περιμένατε ποτέ ότι μπορεί μία πανδημία, να ζήσουμε μία πανδημία που θα ανατρέψει τα δεδομένα? Και η αγορά της Λευκάδας είναι έτοιμη, μάλλον όχι, το τουριστικό μας προϊόν, όλες αυτές οι υποδομές να υποστούν αυτή τη μείωση που μπορεί να υπάρξει, που δεν ξέρω πόσο εκτιμάται για εσάς? Λοιπόν, να ξεκινήσω από το πρώτο ερώτημα. Mm-hmm. Πιστεύω ότι κανείς δεν φανταζότανε, στα αλήθεια, ότι θα πρέπει να συμβεί αυτό. Βέβαια, όλοι στο πίσω μέρος του μυαλού μας είχαμε κάποια στιγμή, αν και δεν θέλαμε να το ξεκινήσουμε, τι θα συνέβαινε αν κάτι δεν πήγαινε καλά με τον τουρισμό, όπως και στην πράξη έγινε. Ναι. Τώρα, δεν νομίζω ότι μικρές τουριστικές επιχειρήσεις, γιατί όπως σας έχω ξαναπεί στο παρελθόν, η Λευκάδα στηρίζεται στα μικρά καταλήματα. Δηλαδή, δεν είναι όπως τα μεγάλοι προορισμοί, Κρήτη, Ρόδο, Κέρκυρα, ναι, όπου υπάρχουν ομίλοι ξενοδοχείων με 1.000 κρεβάτια, ας πούμε, κάθε επιχείρηση. Εδώ είναι μικρές οικογενειακές επιχειρήσεις, με ξενόρα, ας πούμε, 7 με 10 δωμάτια. Και κάτι άλλο, παλιότερα αυτές ήταν παράπλευρο επάγγελμα, το οποίο τίνει δυστυχώς σήμερα να γίνει το κύριο σε μια οικογένεια. Δηλαδή, ένας πατέρας είχε 2 παιδιά, είχε φτιάξει κάποια δωμάτια το περίσευμά του. Σιγά σιγά τα παιδιά μεγαλώσανε, ασχοληθήκαν με αυτό. Μάλιστα. Στον τόπο, ίσως και με κάτι, κάτι άλλο επιπλέον. Ναι. Το βλέπετε στην πράξη. Ωραία. Οπότε δεν νομίζω ότι, μπορούμε να αντέξουμε σε γενικές γραμμές. Ωραία. Θέλω λίγο τώρα να συνδέσουμε αυτό για να πάμε σε μια εκτίμηση επόμενης ημέρας και δεν μπορώ να μην ζητήσω το δικό σας σχόλιο, όπως καταλαβαίνετε, γιατί βγάλατε χθες μια ανακοίνωση κι εσείς ως ένωση αναφορικά με όλη αυτή την ιστορία που βιώνουμε το τελευταίο διάστημα, με μια έκφραση του Προέδρου του Μελητηρίου, όπου πήρε διαστάσεις και στο γειτονικό νομό και βεβαίως συνεδρίασε και το Δημοτικό Συμβούλιο. Έχουν τοποθετηθεί όλοι οι θεσμικοί, τοποθετηθήκατε κι εσείς. Θα ήθελα, κύριε Γαζή, ξέρετε, εμείς εδώ θέλουμε περισσότερο να μένουμε στην ουσία και όχι σε εντυπώσεις. Θέλω λίγο τη δική σας άποψη αναφορικά και με τις σχέσεις τις τουριστικές που έχει η Λευκάδα με τους γείτονές μας και κατά πόσο αλληλοστηριζόμαστε όλα αυτά τα χρόνια. Και λόγω βεβαίως των δρόμων που μας φέρνουν πλέον κοντά, των οδικών δικτύων, αλλά και των σχέσεων που έχουμε όλα αυτά τα χρόνια. Θα ήθελα λίγο την άποψή σας. Λοιπόν, να ξεκινήσουμε ότι το σχόλιο αυτό, η προσωπική μου άποψη, ότι δεν θα έπρεπε να έχει γίνει, το έχουμε πει στον ίδιο. Κατ' επέκταση, ο ίδιος έχει ζητήσει δημόσια συγγνώμη.
Φυσικά, είναι εκπρόσωπος πρόεδρος του επιμελητηρίου, στο οποίο ανήκω και εγώ στο ΔΣ, και αύριο θα συνεδριάσουμε και στο ΔΣ του επιμελητηρίου. Ήδη το Εφταμελές έχει κάνει μια... βρεθήκαν χτες, δεν ξέρω τα αποτελέσματα, δεν ξέρω τι λέτε, θα τα μάθω. Από εκεί πέρα οι σχέσεις ανέκαθεν από την ιστορία, 200 ετών πιθανότητα και περισσότερο ίσως, ήταν άριστες της ευρύτερης περιοχής. Τα τελευταία χρόνια είναι ακόμη καλύτερες. Θα ήθελα να πω ότι δεν είναι μόνο το κομμάτι του τουρισμού και οι σχέσεις των ανθρώπων και ό,τι αρκετοί έχουν μετακινηθεί και από εκεί προς τα εδώ και ζουν, όπως και από τα γειτονικά μέρη κάποιοι ζουν και δραστηριοποιούνται εδώ επιχειρηματικά. Τις ημέρες που είχαμε την καραντίνα, αυτοί που μπαίνουν στη Λευκάδα ήταν εργαζόμενοι από συνεργεία από τα διπλανά μέρη. Μάλιστα. Επίσης, εμπορικά, η Λευκάδα έχει χτιστεί με υλικά οικοδομών από τις γύρω περιοχές. Αγρίνιο, τούβλα, τσιμέντα, κεραμίδια, συγγνώμη, κατσίκης, πλακάκια. Η Λευκάδα δεν είχε μεγάλα εμπορικά καταστήματα. Ξυλία, από την Πρέβεζα. Δεν θέλω να πω ονόματα για επιχειρήσεις, γιατί μπορεί να θεωρηθεί διαφήμιση. Μάρμαρα Ιωαννίνων. Αυτή τη στιγμή είμαι στην πόλη της Λευκάδας στο γραφείο. Ήρθα για κάποιες δουλειές και περίμενα να μιλήσουμε στο τηλέφωνο. Και πέρασα από το ξενοδοχείο το Λευκάδας, το οποίο είναι κλειστό. Συζήτησα μάλιστα και μαζί τους μήπως θέλουν να το προτείνουν στο Υπουργείο Τουρισμού για ξενοδοχείο καραντίνας, επειδή προβλέπεται ένα σε κάθε νομό. Ναι. Και υπάρχει ένα συνεργείο από τα Γιάννενα 7 ατόμων που δουλεύει. Οπότε οι σχέσεις, και να συνεχίσω και σε άλλα. Η βίλα που έγινε 7 εκατομμύρια ευρώ δουλειά στη Λιγιά, ιδιοκτήτρια είναι Ρωσίδα. Το έφτιαξε συνεργείο από τα Γιάννενα. Δηλαδή να μην το βλέπουμε κοντόφθαλμα. Είμαστε συγκοινωνούντα δοχεία. Δεν υπάρχει κανένα τέτοιο θέμα. Ο Σωτήρης, ο Σκεδαρέσης, έκανε ένα σχόλιο το οποίο ήταν ατυχές. Δεν επιτρεπόταν, κανένας δεν το υιοθετεί. Και μάλιστα να πω χαριτολογώντας ότι αύριο θα προτείνω στο ΔΣ του επιμελητηρίου, αντί να τον κρεμάσουμε στην πλατεία στη Λευκάδα στο Πεντοφάναρο, γιατί εκεί πρέπει να πάρει την απόφαση λαϊκό δικαστήριο και ένας οδήμιος, να τον πετροβολήσουμε και να γράψουμε πάνω το όνομά μας ο καθένας όμως. Ως αναμάλπτος, πρώτο στο Λίθο Βαλέτο. Σωστά. Λοιπόν, πρέπει και εσείς οι δημοσιογράφοι, θα σας το ζητήσω θερμά σαν χάρη, εάν και εφόσον μπορείτε, να σταματήσουμε μαζί με τους τοπικούς παράγοντες εδώ να το αναπαράγουμε, γιατί κάνει κακό σε όλους μας. Μάλιστα. Αυτή τη στιγμή μπροστά μας έχουμε πόλεμο. Και αντί να κοιτάξουμε, ήταν ένα τυχές γεγονός, επαναλαμβάνω, το έχει παραδεχτεί και ο ίδιος, όλοι στο επιμελητήριο, όλοι οι φορείς έχουν πάρει θέση, έχουν βγάλει δελτία τύπου, ξέρουμε όλοι τι μας γίνεται. Mm-hmm. Είμαι σίγουρος ότι δεν το εννοούσε, γιατί έχω συνεργασία μαζί του. Επίσης, να μην ξεχάσω να πω ότι με το Ionian Coast που αφορά Θεσπρωτεία, Πρέβεζα, Πάρη, όλη αυτή την ακτή, έχουμε κάνει επανάληψη συνεργασίες, έχουμε βρεθεί σε συσκέψεις με τους δημάρχους, με τις προσώπους του τουρισμού, με τον περιφερειάρχη. Έχουμε κάνει για το αεροδρόμιο κοινές δράσεις. Λοιπόν, δεν πρέπει να βλέπουμε το τι είπε προς στιγμήν μόνο αυτός ο άνθρωπος. Πρέπει να δούμε και το τι έχει κάνει. Γιατί πολλές φορές τάζουμε σε κάποιον κάτι, να το πω αντίθετα, και από εκεί και πέρα δεν το κάνουμε. Δεν το πράττουμε. Δηλαδή, μένουμε μόνο στα λόγια. Εδώ λοιπόν έχουμε πράξεις του επιμελητηρίου και μάλιστα ένα επιμελητήριο, το οποίο δεν ανήκει στον κύριο Σκεδαρέση. Είναι μάλιστα. Επιμελητήριο όλων. Mm-hmm. Είναι επιμελητήριο των ανθρώπων της Λευκάδος. Στηρίζεται με τη συνδρομή τους και τους εκπροσωπεί. Μάλιστα. Και ο κύριος Σκεδαρέση μπορεί να παραιτηθεί, μπορεί να μην παραιτηθεί, δεν ξέρω τι θα αποφασίσει το ΔΣ, γιατί τίθεται και τέτοιο θέμα. Από εκεί και πέρα όμως έχουμε την επόμενη μέρα. Αυτή τη στιγμή βρισκόμαστε σε μια εμπόλεμη κατάσταση και πρέπει να κοιτάμε το δάσος και σωστά. Όχι το δέντρο. Σε αυτό όμως, κύριε Γαζή, να βάλω μια ανωτελεία πριν συνεχίσετε. Γιατί κοιτάξτε να δείτε, εμείς, εγώ τουλάχιστον από τη δική μου την πλευρά, θα μιλήσω γιατί μιλάω για τον εαυτό μου. Καταγράψαμε δημοσιογραφικά και μόνο μια πραγματικότητα. Εγώ γενικότερα δεν ανήκω στο στυλ των δημοσιογράφων δικαστών. Μου αρέσει να ακούω τους πρωταγωνιστές και γενικότερα πιστεύω ότι όλοι μας έχουμε δικαίωμα να κάνουμε ένα λάθος. Το ίδιο υποστήριξα και σε αυτή την περίφημη φράση που ακούστηκε στο Δημοτικό Συμβούλιο και μάλιστα παρεξηγήθηκα. Παρόλο που βλέπω ότι έχει γίνει γαργάρα πλέον και αυτό και δεν μιλάει κανείς. Απλά θέλω να πω ότι ναι, ήταν μια άστοχη έκφραση που το παραδέχθηκε και ο κ. Σκιαδαρέσης. Από την άλλη όμως,
αύριο θα είναι ιδιαίτερα κρίσιμη η συνεδρίαση του ΔΣ, του επιμελητηρίου, διότι έχουμε μια ηχηρή παρέτηση του κύριου Λιβιτσάνου και νομίζω ότι και η κυρία Καρφάκη έχει πει ότι έχει ζητήσει την παρέτηση του κύριου Σκιαδαρέση και από εκεί και πέρα είπε ότι αν δεν το πράξει, η ίδια θα παρατηθεί. Δηλαδή θέλω να πω ότι οι εξελίξεις δεν τις κινούμε εμείς, τις κινείτε κι εσείς στο επιμελητήριο. Εμείς τις ακολουθούμε και τις καταγράφουμε, καταλάβατε. Πολύ σωστά. Επειδή νομίζω ότι αύριο θα αποφανθεί το ΔΣ το τι θα γίνει, εν ώψη προτιμήσει τους ανθρώπους που έχουν ψηφίσει τον εκάστοτε υποψήφιο στο ΔΣ και επειδή το επιμελητήριο είναι όλων, θα δούμε η επόμενη μέρα τι θα ξημερώσει. Νομίζω ότι αυτή τη στιγμή επαναλαμβάνω και θέλω να συνεχίσω να μου δώσετε το λόγο αν υπάρχει, δεν ξέρω πόσο χρόνο έχετε. Όσο θέλετε κύριε Γαζίδη, δεν σας έχουμε συχνά εδώ στον αέρα, οπότε έχουμε φροντίσει να έχουμε χρόνο, γιατί δεν μας τιμάτε συχνά να μιλάτε, η αλήθεια είναι. Να το δεν παραπονώ. Είναι θέμα ότι δεν σας τιμάω, ειλικρινά. Απλά αποφεύγω γιατί τα γεγονότα μερικές φορές, όπως και τώρα ακόμη, προλαβαίνουν αυτό που ετοιμαζόμαστε να πούμε. Εντάξει, κύριε. Να σας πω κάτι όμως. Έχουμε την άποψή μας και η άποψή μας είναι σεβαστή και εσείς είστε ένας γνώστης του τουρισμού και πάντα έχει ενδιαφέρον και με τη θεσμική σας ιδιότητα τα σχόλιά σας. Τέλος πάντων, παρακαλώ, σας δίνω τον λόγο να αναπτύξετε τη σκέψη σας. Λοιπόν, όλο αυτό το διάστημα, καταρχήν ως εκπρόσωπος των τουριστικών καταλυμάτων, γιατί σας είπα και πριν ότι συμμετέχω στο ΔΣ του επιμελητηρίου και συγχρόνως είμαι και β' αντιπρόεδρος της ΣΕΠΚΕ, Συνομοσπονδία Τουριστικών Καταλυμάτων Ελλάδος. Είμαστε κοντά στα μέλη μας. Το γραφείο της Ομοσπονδίας μπήκε σε αναστολή καθημερινά από τις αρχές της καραντίνας. Είμαστε κοντά στα μέλη μας και τα ενημερώνουμε καθημερινά μέσω email για όποιες διατάξεις και υπουργικές αποφάσεις βγαίνανε και επίσης σε συνεργασία με τη Συνομοσπονδία, με το Σύνδεσμο Τουριστικών Επιχειρήσεων, σε επαφή με το Υπουργείο, ακόμα και με τον βουλευτή Λευκάδος, τον κύριο Θανάση Καβαδά, που του ζητούσαμε να μεταφέρει προς το Υπουργείο όσα προβλήματα βλέπαμε ότι ήταν ας πούμε άλυτα, ναι, να γίνονται παρεμβάσεις και μάλιστα με πρωταρχικό σκοπό τους εργαζόμενους στον κλάδο μας, γιατί οι εργαζόμενοι είμαστε και εμείς ουσιαστικά σε μια τουριστική επιχείρηση, και όποια άλλα προβλήματα βλέπαμε, όπως χρηματοδοτήσεις, είχαμε κάνει αρκετές τηλεφωνικές επικοινωνίες καθώς και μικρές τηλεδιασκέψεις μέσω Skype όλο το διάστημα της καραντίνας. Είχαμε απαντήσεις. Επίσης μας ζητήσαν οι tour operator, οι μεγάλοι μέσα των συνεργατών της εδώ, να δούμε τι θα γίνει και αν το νοσοκομείο μπορεί να έχει ΜΕΘ που να υποστηρίζουν και να μπορούν να λύσουν προβλήματα του ιού. Παρότι εμείς είμαστε ένα στεριανό νησί και είμαστε κοντά στην Πάτρα και στα Γιάννενα σε μεγάλα νοσοκομεία, θέλω να ξέρω ποια είναι η πραγματικότητα. Μας έχει προσχεθεί ο κύριος Καβαδάς ότι θα το κοιτάξει. Επίσης το συζητήσαμε και σε διάφορες τηλεδιασκέψεις που κάναμε με την περιφέρεια, είτε ευρύες όσον αφορά όλο το Ιόνιο, είτε με την Κεφαλονιά και Λευκάδα, σαν εκπροσώπη του τουρισμού. Από εκεί και πέρα έχουμε ζητήσει και από τον Αντιπεριφερειάρχη. Κρεμούν κάποιες συναντήσεις με τον Δήμαρχο και επίσης όσον αφορά το επιμελητήριο, εδώ και περίπου 20 μέρες, 30 μέρες, ετοιμάζουμε μια καμπάνια για τη Λευκάδα, η οποία δεν θα είναι μόνο για φέτος, θα είναι και για τα επόμενα χρόνια. Προσπαθούμε να πάρουμε μια καλή τιμή, αν και εφόσον υπάρχει δυνατότητα, να έχουμε μια ιδιαιτερότητα, γιατί όλοι οι νομοί προσπαθούν να κάνουν το ίδιο, μέσω του Marketing Greece. Μάλιστα. Τώρα, υπάρχει πιθανότητα κάποια από τα καταλήμματα μας να μην ανοίξουν. Βρισκόμαστε σε πολύ δύσκολη θέση. Θέλω να παρακαλέσω όλους τους εμπλεκόμενους χωρίς στη Λευκάδα, θα πρέπει να βρεθούμε μεταξύ μας. Πρέπει και ο Δήμος να σταθεί λίγο πιο κοντά σε εμάς. Κινδυνεύουμε αυτή τη στιγμή οι ίδιοι, ένα σχόλιο χθες στο διαδίκτυο με την Κέρκυρα, χωρίς να θέλω να θίξω κάτι, οι ίδιοι κάτοικοι πηγαίνοντας στις πλατείες και τα λοιπά, πετάνε σκουπίδια, γίνονται διάφορα. Αυτό κινδυνεύουμε να το πάθουμε κι εμείς εδώ. Πηγαίνουμε στις παραλίες αυτή τη στιγμή, δεν ξέρω αν θα είναι η συμπεριφορά μας για τους επόμενους μήνες, ένα-ενάμιση μήνα, πόσο κάνει να ξεκινήσει η σεζόν. Γιατί και να ανοίξουμε, όπως καταλαβαίνετε, αν δεν δούμε τι θα κάνει το Υπουργείο διημερές με τις κοντινές χώρες όσον αφορά το δικό και με άλλα προβλήματα που αυτή τη στιγμή υπάρχουν, κάποιες εταιρείες θα πετάξουν, οι Φιλανδοί
γιατί βασικά στηριζόμαστε ουσιαστικά στον τουρισμό που προερχόταν από άλλες χώρες. Και εν μέρη στον εσωτερικό τουρισμό. Ναι. Κύριε Καζή, πάνω σε αυτό που λέτε, τώρα για παράδειγμα όμως με τα νέα δεδομένα, υπάρχει το ενδεχόμενο να προσελκύσει τουρίστες η Λευκάδα που θα πήγαιναν σε κάποιους προορισμούς, δηλαδή ναι, θα επιτρέπεται να μπουν σε ένα ferry boat, σε ένα καράβι, αλλά κάποιος μπορεί να φοβηθεί να πάει φολέγανδρο ή να πάει κάπου που χρειάζεται να μπει σε ένα δελφίνι και να ρισκάρει. Άρα πιστεύετε ότι μπορεί να έχουμε νέα δεδομένα που δεν έχουμε υπολογίσει, να έχουμε νέους τουρίστες? Όσον αφορά τους Έλληνες, εννοείται ή... τους Έλληνες από... αυτή. Μιλάμε για τους Έλληνες αυτή τη στιγμή, σε πρώτη φάση, στον εσωτερικό τουρισμό. Κοιτάξτε, οι στατιστικές αυτή τη στιγμή είναι ότι η κίνηση του τουρισμού θα είναι γύρω στο 20% της περσινής χρονιάς και τα έσοδα, αυτά είναι επίσημα στοιχεία και του Υπουργείου, αλλά και με άλλους φορείς, όπως εκπροσώπους της Φραπόρ και τα λοιπά. Μιλάω γενικά, δεν μιλάω μόνο για τους Έλληνες. Τώρα, αν η Λευκάδα καταφέρει να συγκεντρώσει ένα μεγαλύτερο ποσοστό λόγω της ομορφιάς και της ιδιαιτερότητας και της φιλοξενίας και του χαρακτήρα που έχει, λόγω του ότι είναι κοντά σε διάφορους προορισμούς, λόγω των οδικών αξώνων που έχουν ξεκινήσει, Ιωνία, Δός, Ολυμπία κτλ. Ναι. Αυτό σίγουρα βοηθάει. Και τα προηγούμενα χρόνια βοήθαγε πάνω στο πικ. Mm-hmm. Δηλαδή από τον Μητώ Ιούλιο, ναι, που συνήθως οι Έλληνες κάνουν διακοπές. Βέβαια, εγώ ξέρω ότι οι νέοι αυτή τη στιγμή δεν έχουν πρόβλημα στο να πάνε οπουδήποτε. Σωστά. Δηλαδή, αυτή τη στιγμή πιστεύουν ότι δεν υπάρχει καν ιός ή το ξεχνάνε. Ναι. Οπότε δεν μπορεί να είναι καταπρόβλεπτο. Mm-hmm. Έτσι. Mm-hmm. Εάν και εφόσον υπάρχουν χρήματα στην τσέπη, γιατί αυτή τη στιγμή, όπως βλέπετε, το οικονομικό πρόβλημα υπάρχει παντού. Σωστά. Σωστά. Θέλω αυτό, λίγο... αυτό είναι κάπως απρόβλεπτο. Θέλω λίγο και είναι ερώτημα εδώ πέρα του Χρήστου. Ποια είναι η δική σας η άποψη για τα ποιοτικά χαρακτηριστικά του τουρισμού που πρέπει να έχει το νησί? Δηλαδή, τι πιστεύετε ότι πρέπει να στοχεύσουμε κάπου αλλού, ή για παράδειγμα το γεγονός ότι ακούγονται κριτικές και ακούγονται κάθε χρόνο ότι έρχονται εδώ πέρα οι συγκεκριμένοι τουρίστες και ίσως δεν αφήνουν αυτό το οποίο θα θέλαμε εμείς συγκριτικά με άλλα νησιά που έχουν και πιο βαριά τουριστική βιομηχανία. Ποια είναι η άποψή σας, κύριε Γαζή? Κοιτάξτε, εμείς είμαστε ένας φιλοξενός λαός, ένα όμορφο νησί και είμαστε υποχρεωμένοι να δεχτούμε τον οποιοδήποτε τουρίστη, ανεξαρτήτως του βαλαντίου του, που ουσιαστικά το βαλάντιό του θα τον κάνει να κρίνει το ποιο κατάλημα θα χρησιμοποιήσει. Έχουμε από φτηνά καταλήμματα, από μεσαία καταλήμματα, έχουμε από ακριβές επαύλες, από καλά μικρά ξενοδοχεία κτλ. Από εκεί και πέρα, ευπρόσθεκτος λογικά δεν θα πρέπει να είναι αυτός ο οποίος έρχεται, βανδαλίζει και mm-hmm. οποιοδήποτε και αν είναι αυτός, από όποια χώρα και αν προέρχεται, που θα μπορούσε να είναι ένα χούλιγκαν από κάποια χώρα, έτσι, να μεθάει, να σπάει, να κάνει, να ενοχλεί τους υπόλοιπους. Γιατί δεν φταίει σε κανέναν όταν υπάρχει ένας τουρίστας ο οποίος έχει την οικογένειά του. Γιατί φημιζόμαστε εμείς και για νησί οικογενειακών διακοπών. Uh-huh. Να δημιουργεί προβλήματα κάποιος άλλος. Έτσι. Ή ένας ιδιοκτήτης, εγώ ας πούμε, έχω να μπάρ σε κάποια τουριστική περιοχή και επειδή έτσι μου έρθει στο μυαλό μου, ανοίγω τη μουσική και παίζω όλη νύχτα θέματα τα οποία έχουν δημιουργηθεί κάθε επανάληψη. Ναι. Αντιλαμβάνομαι τι θέλετε να πείτε. Και υπάρχουν και άλλα προβλήματα έτσι μερικές φορές. Απλά εσείς λέτε την άποψή σας ότι είμαστε ένας φιλόξενος προορισμός. Απλά αρκεί να σέβονται οι τουρίστες εδώ που έρχονται βεβαίως και τη φιλοξενία τη δική μας. Μάλιστα. Οπότε, κύριε Γαζή, από ό,τι αντιλαμβάνομαι, είστε συγκρατημένα αισιόδοξος για την επόμενη μέρα. Κοιτάξτε, η ελπίδα πεθαίνει τελευταία. Έχουμε κάποια άλλα θέματα, όπως τα πρωτόκολλα, τα οποία πρέπει να ακολουθήσουν τα τουριστικά καταλήμματα. Σωστά. Και τα ξενοδοχεία, τα οποία υπάρχει πιθανότητα κάποιοι οι οποίοι αντέχουν οικονομικά να μην ανοίξουν. Όχι μόνο εδώ και σε άλλα μέρη της Ελλάδος. Εξαρτάται από το τι θα ζητήσει το κράτος, το Υπουργείο αυτή τη στιγμή. Αυτό θα το μάθουμε αύριο. Θα το μάθουμε αύριο. Πότε θα γίνουν οι ανακοινώσεις, νομίζω αύριο. Ανακοινώθηκε αυτή τη στιγμή κάτι που παλεύαμε πολύ καιρό. Είχαμε κάνει ερωτήσεις στις ασφαλιστικές εταιρείες και εγώ προσωπικά έστειλα, γιατί συνεργαζόμαστε με μια συγκεκριμένη, δεν θα πω το όνομα για να μην θεωρεί διαφήμιση. Mm-hmm. Έχει κάνει κεντρική συμφωνία για κάποιες εκπτώσεις στα μέλη της Συνομοσπονδίας Τουριστικών Καταλήμματων Ελλάδος. Μας έδινε καλή τιμή. Μας είπε προφορικά ότι καλύπτει τις πανδημίες. Έχουμε κάνει ερώτημα, γιατί αν έρθει κάποιος και νοσήσει, πήγε και έξω, πήγε σε μια παραλία, πήγε κάπου και απευθυνθεί προς το κατάλημα και ζητάει
ευθύνες αυτόματα σε μια μικρή οικογενειακή επιχείρηση, θα έχει σοβαρό πρόβλημα. Δεν μας απάντησε οι ασφαλιστικές ακόμη. Βγήκε μια υπουργική απόφαση που λέει για την αστική ευθύνη και με την προϋπόθεση ότι θα κρατάει τα πρωτόκολλα που θα δοθούν και τις οδηγίες, δεν θα έχει κανένα πρόβλημα. Τώρα εδώ πέρα βέβαια οι απόψεις διήστανται κατά κάποιο τρόπο ποιος είναι αυτός που θα αποδείξει ότι τα κρατάει τα πρωτόκολλα κτλ. Όσο πιο αργότερα βγουν όλες οι λεπτομέρειες, οι διατάξεις και τα πρωτόκολλα, τόσο πιο απλά θα είναι. Δηλαδή, αν προσπαθήσει η κυβέρνηση να μας βγάλει και να μας δώσει λεπτομέρειες για το πώς θα λειτουργήσουμε πριν 20 μέρες, επειδή δεν θα υπήρχε σε αυτή την εικόνα και σε σχέση με τις συνεργασίες που έχει με την ΕΟΚ και με τις υπόλοιπες χώρες, πιστεύω ότι θα ήταν πολύ πιο τα μέτρα πιο ισχυρά. Μάλιστα. Επίσης, κανένας δεν μας λέει ότι κατά τη διάρκεια της σεζόν, είτε είναι μέσα Αυγούστου είτε είναι τέλη Αυγούστου, εάν επανέλθουν τα κρούσματα, γιατί σιγά σιγά τίνουμε να το ξεχάσουμε, δεν θα ξαναγίνει πάλι καραντίνα και δεν θα κλείσουν τα σύνορα. Σωστά. Πρέπει λοιπόν να είμαστε όλοι προσεκτικοί και πιστεύω ότι επίσημα το κράτος προσπαθεί να μας κάνει να μην χάσουμε έστω ένα μεγάλο κομμάτι αξιοσέβαστο τη σεζόν για όλους και για τους επισκέπτες, είτε Έλληνες είτε όσοι ξένοι καταφέρνουν να ταξιδέψουν με τις διημερείς συμφωνίες που θα γίνουν, αλλά και εμείς σαν επαγγελματίες. Δεδομένου του ότι το ΑΕΠ των νήσων είναι περίπου το 70% από τον τουρισμό και πρέπει να το βάλουμε καλά στο μυαλό μας, γιατί κινδυνεύουμε την επόμενη μέρα να πεινάσουμε, δηλαδή από τον Οκτώβριο και μετά, να έχουμε σοβαρά προβλήματα, να μην μπορούμε να βγάλουμε χειμώνα. Αντιλαμβάνομαι. Αυτή είναι η μεγαλύτερη αγωνία. Μάλιστα, πολλοί λέμε ότι το καλοκαίρι δεν το καταλάβουμε. Ο χειμώνας είναι ο δύσκολος, έτσι δεν είναι, κύριε Γαζή? Βέβαια, να σας πω κάτι. Όλα αυτά και όλες οι δράσεις που έχουμε κάνει όλο αυτό το διάστημα, κάποια στιγμή έχουν συζητηθεί και έχουν ξανασυζητηθεί. Ναι. Οπότε, αυτή τη στιγμή, εμέσως πλήρως σαφώς, ο αρκετός κόσμος έχει εικόνα στο πίσω μέρος του μυαλού του το τι μπορεί να συμβεί. Μάλιστα. Έτσι, αλλά η ελπίδα πεθαίνει τελευταία. Έχουμε μπροστά μας ένα κομμάτι της σεζόν. Προσπαθούμε, εάν και εφόσον μπορούμε, να το αξιοποιήσουμε για όλους τους φορείς. Ευχαριστούμε τους γιατρούς και το νοσηλευτικό προσωπικό που μέχρι τώρα μας στάθηκε. Σωστά. Και στον επόμενο τόνο θα πρέπει να ευχαριστήσουμε τον ιδιοκτήτη τουριστικού καταλήμματος που μπορεί να μετατραπεί σε ένα μικρό νοσοκομείο, αν και εφόσον δώσει τέτοιες οδηγίες το κράτος. Τον ταξιτζή που με μια μάσκα θα προσπαθεί να εξυπηρετήσει τους πελάτες, δύο που θα είναι μέσα στο ταξί, πώς θα είναι, γιατί και αυτός πρέπει να φορέσει πιθανότατα μία μάσκα. Με τον τουρισμό ασχολείται, ιδιαίτερα στα μέρη μας. Τον οδηγό του λεωφορείου, για φανταστείτε πώς μπαίνουν μέσα και τους κοβιστήριο. Δηλαδή, θα πρέπει να αρχίσουμε τώρα και αυτούς τους ανθρώπους να τους χειροκροτάμε σε λίγο. Θα προσφέρουν στην τοπική κοινωνία αυτά που προβλέπεται μέσα από το επαγγελματό τους. Θέλω λίγο, επειδή πρέπει να ολοκληρώσουμε την ενδιαφέρουσα συζήτηση, κύριε Γαζή, και ελπίζω να ξανακάνουμε σύντομα μέσα στην τουριστική περίοδο. Έχω ένα ερώτημα εδώ. Υπάρχουν, για παράδειγμα, και ο σύλλογός σας, οι τιμές θα είναι πιο χαμηλές λόγω COVID-19 ή παραμένουμε στα ίδια επίπεδα? Κοιτάξτε, να ξεκινήσω από το ότι φέτος τα έξοδα θα είναι πολύ πιο αυξημένα λόγω των πρωτοκόλων. Οπότε οι τιμές, το πιο λογικό θα ήταν να παραμείνουν στα ίδια πλαίσια που είχαν ξεκινήσει για τη φετινή σεζόν. Από εκεί και πέρα, επειδή η τουριστική αγορά είναι και αυτή ένα μικρό χρηματιστήριο λόγω του διαδικτύου και έχει να κάνει με την προσφορά και τη ζήτηση, άλλωστε η Λευκάδα σε γενικές γραμμές πάντα ήταν πολύ λογική στις τιμές. Μάλιστα. Δεν είχαν υπερβολικές τιμές. Οπότε, ανάλογα τη ζήτηση, πιστεύω ότι θα υπάρξουν κάποιες διακυμάνσεις. Το θέμα είναι να είναι βιώσιμη, δηλαδή να μπορεί η επιχείρηση να ανταποκριθεί στα έξοδα της. Γιατί, κακά τα ψέματα, όλοι έχουμε κάποιο άτομο προσωπικό, όλοι προσλαμβάνουν κάποιον για να κάνει συντήρηση, αν και εφόσον δεν μπορεί να τα κάνει μόνος, στον μπογιατζή, τον υδραυλικό. Είναι τόσα συναφή επαγγέλματα τα οποία δουλεύουν γύρω από τα καταλήμματα. Μάλιστα. Αντιλαμβάνομαι. Θέλω, αν δεν έχετε ολοκληρώσει, αν δεν καλύψατε κάτι, με δική μου παράληψη ερώτηση, να σας ευχαριστώ πολύ, κύριε Γαζή, για την παρουσία σας. Θέλω δύο πράγματα και θέλω βεβαίως, να πω. Βεβαίως. Τους τοπικούς άρχοντες να σκύψουν λίγο απάνω από το πρόβλημα. Και όταν λέω τοπικούς άρχοντες, εννοώ όλους τους φορείς.
Θα αναφερθώ και στο Δήμο, χωρίς να θέλω να πω κάτι για τον κύριο Δήμαρχο, αλλά για όλο το team δημοτικούς συμβούλους κτλ. Αυτή τη στιγμή έχουμε ξεμείνει σαν νησί από το χειμώνα. Δεν βλέπω να γίνονται κινήσεις όσον αφορά καθαριότητα. Επίσης, εθελοντισμό από εμάς τους ίδιους. Επίσης, μια παράκληση για τις παραλίες, να τις κρατήσουμε, επειδή δεν θα υπάρχει δυνατότητα. Φέτος θα υπάρχουν αποστάσεις. Δεν ξέρω κατά πόσο θα νοικιαστούν χώροι από το Δήμο ή από την κτηματική για να μπορείς να τις καθαρίζει ένας ιδιώτης, γιατί κάθε χρόνο τις παραλίες, τόσο από τον εθελοντισμό στην αρχή και όπου υπάρχει δυνατότητα και υπάρχουν σπαθάκια για σκουπίδια, τις καθαρίζανε οι ίδιοι που νοικιάζαν τις ξαπλώστρες. Επίσης υπάρχουν 100.000 κυβικά άμμος, ο οποίος είναι απλωμένος εδώ στο κάστρο και στη γύρα. Μήπως θα μπορούσε κάποιος από τους φορείς να μπορέσει να βάλει σε κάποιες παραλίες που χρειάζονται μερικά κυβικά από αυτά. Μάλιστα. Εάν και εφόσον υπάρχει η δυνατότητα. Έχουμε ένα βιολογικό, το έχω ξαναπεί και στην Επιτροπή Τουριστικής Προβολής του Δήμου παλιότερα, που πέφτει μέσα στο κανάλι και έχουν πρασινίσει παραλίες στα κοντινά μέρη, τα οποία είναι και αυτά τουριστικά, τουλάχιστον να ρίξουν σε κάποια από αυτά να υπάρξει μια ανταποδοτικότητα και για αυτούς τους ανθρώπους εκεί. Μάλιστα. Κάτι πρέπει να γίνει, να νιώσουμε κι εμείς οι επαγγελματίες τους οποίους εκπροσωπώ. Εντάξει, κάποιες από αυτές τις απόψεις που σας λέω δεν είναι προσωπικές μου. Βεβαίως, εσείς μεταφέρετε τις φωνές. Μου τις μεταφέρουν μέλη, έτσι. Σας λέω τώρα τι γίνεται ακριβώς. Και επειδή είμαι κι εγώ πολύ επαγγελματίας, έχω χρηματίσει και στην παραλία να νοικιάζω ξαπλώστρες και καφετέρια. Μάλιστα. Και με το εμπόριο έχω ασχοληθεί με διάφορα στο παρελθόν. Έχω άποψη. Ωραία. Για πολλά θέματα. Εντάξει. Και έχω και πολλούς φίλους εδώ. Είμαστε ένα μικρός αγαπημένος τόπος. Έτσι, έτσι. Κύριε Γαζή, ξέρετε κάτι. Πρέπει λίγο, νομίζω ότι η όποια δημόσια παρέμβαση και η όποια επισήμανση κάνετε, απαραίτητα δεν πρέπει να παρεξηγείτε. Νομίζω ότι και ο Δήμαρχος που μπορεί ενδεχομένως να μας ακούει, όλα αυτά τα καταγράφει και νομίζω ότι έχει ανακοινώσει και ένα σχέδιο που είπε την προηγούμενη εβδομάδα που τον είχαμε εδώ και για τους αγροτικούς δρόμους και γενικότερα λόγω του COVID-19 και του κορονοϊού μας ήταν λίγο, υπολειτουργούσαν οι υπηρεσίες γιατί δεν μπορούσαν να δουλέψουν στο 100%, όμως είμαστε εδώ για να επισημαίνετε από τη δική σας την πλευρά των επαγγελματιών κάποια πράγματα. Δεν κακό. Ναι, επίσης υπάρχουν αντιδημάρχοι σε αυτά τα κομμάτια. Ναι. Έτσι ορίζει ο νόμος. Υπάρχουν ανθρώποι οι οποίοι δεν μπορούν να προτάσουν όλα στο εκάστοτε δήμαρχο. Όποιος και αν είναι αυτός. Φυσικά. Καταλάβατε. Υπάρχουν τομείς οι οποίοι είναι μοιρασμένοι. Έχει αντιδήμαρχο για εκείνη την περιοχή. Γιατί πρέπει αυτοί οι άνθρωποι, οι οποίοι περισσότεροι είναι έξυπνοι ελεύθεροι επαγγελματίες, τους γνωρίζω όλους. Δεν στερούν σε κάτι. Έχουν υψηλό IQ. Να είναι και αυτοί από την πλευρά τους, αν και εφόσον μπορούν, τι είναι εφικτό μέσω του Δήμου να γίνει. Ένα τελευταίο που θέλω να επισημάνω είναι ότι όποιος μένει σε ένα κάμπινγκ, σε ένα τουριστικό κατάλημα, σε μια βίλα και σε ένα ξενοδοχείο, υπάρχουν τα στοιχεία του, το διαβατήριό του κτλ. Υπάρχει ένα παράνομο κάμπινγκ με τροχόσπιτα, το οποίο γίνεται σε διάφορα σημεία του νησιού και ιδιαίτερα στην παραλία της Γύρας Άι Γιάννη, οι οποίοι αυτοί οι άνθρωποι φέτος έρχονται ανεξέλεκτοι. Ναι. Όπως έρχονταν όλα τα χρόνια. Και επειδή υπάρχει η εμπόλεμη κατάσταση, ο COVID μπροστά μας, δεν ξέρω κατά πόσο θα υπήρχε δυνατότητα να πηγαίνουν σε κάποιο πάρκινγκ, να μην κάνουν, εάν και εφόσον υπάρχει αυτή η δυνατότητα, ελεύθερο κάμπινγκ, να αφήνουν τα σκουπίδια τους όπου θέλουν, να φεύγουν όποτε θέλουν και να μπαίνουν όποτε θέλουν. Και αν υπάρχει και θέμα κρούσματος, να υπάρχει μια μορφή αστυνόμευση. Να σπαροτηρηθούν να πάνε σε ένα κάμπινγκ. Κάμπινγκ τα οποία είναι για αυτές τις δουλειές. Μάλιστα. Αυτό που λέτε είναι πολύ σημαντικό, αλλά βέβαια θα χαθούμε στο ποιανού αρμοδιότητα είναι να το κάνει, γιατί πολλές φορές και οι πολίτες. Θα τα ακούσουν, πιστεύω. Η εκπομπή σας είναι σοβαρή, την ακούνε. Σας ευχαριστώ. Αρκετοί. Λέτε πολλά αυτονόητα, λέτε, η αλήθεια είναι. Λέτε πολλά αυτονόητα εδώ με τα τροχόσπιτα. Μα κοιτάξτε, έχω μέρες που συζητάω με πάρα πολλούς ανθρώπους για να δω τι είναι τα ζητήματα που θέλουμε. Ακριβώς. Δεν κάθομαι να κατασκευάζω από μόνος μου ξαφνικά έτσι ό,τι μου ήρθε. Σωστά, σωστά. Κάποιους ανθρώπους εκπροσωπώ. Αν θα μιλήσω για τον εαυτό μου, θα σας πω άλλα πράγματα. Σωστά. Από τη στιγμή που εκπροσωπώ και όσο θα εκπροσωπώ ένα φορέα, γιατί έχω αρχίσει και εγώ και κουράζομαι. Είναι πολλά τα προβλήματα καθημερινά. Δεν τώρα τα έχουμε, δύο μήνες έχουν περάσει και δεν μπορούμε να ασχοληθούμε καμιά μέρα δυστυχώς με τα δικά μας τα προσωπικά και τα οικογενειακά, γιατί είναι πάρα πολλά τα προβλήματα τα οποία πρέπει. Και τα ζητήματα από τα μέλη μας, από τους συναδέλφους, από 1000 καθημερινά υπάρχει και ένα καινούριο ή δύο ή τρία ερωτήματα.
Μάλιστα. Είναι πολλά τα προβλήματα. Νομίζω ότι είπατε στην αρχή μια λέξη κλειδί, να κάτσουμε όλοι σε ένα τραπέζι. Δεν ξέρω αν έχει γίνει αυτό στον επιθυμητό βαθμό, αλλά νομίζω ότι μόνο έτσι μπορεί να ξεκινήσει μια αφετηρία επίλυση των προβλημάτων, από το να προσδιορίσουμε ποια είναι και ποια είναι η προτεραιότητα στην επίλυσή τους, πιστεύω. Σίγουρα, βέβαια, υπάρχουν κάποιοι τομείς, δηλαδή, και ξέρω εγώ, οι αρμοδιότητες της περιφέρειας μπορεί να είμαστε σε κάποιο σημείο, οι οποίοι μπορεί να ταυτίζονται με το Δήμο. Ο Δήμος έχει μια επιτροπή τουριστικής προβολής. Ήδη σας είπα ότι με το επιμελητήριο είμαστε σε μια τελική ευθεία, έχουμε συμφωνήσει, θα πρέπει να ψηφιστεί βέβαια αυτό, για να κάνουμε μια καμπάνια εν όψη τη σεζόν που έχουμε μπροστά μας. Έχω συζητήσει και με τον Αντιπεριφερειάρχη, ο οποίος ήταν θετικός. Είμαστε σε μια τελική ευθεία. Μένει να κάνουμε και μια συνάντηση με το Δήμο, που λόγω των προβλημάτων του COVID, της απαγόρευσης και όλα αυτά, δεν υπήρχε η δυνατότητα. Σας είπα ότι με τον βουλευτή για μεγάλο διάστημα είχαμε καθημερινή επικοινωνία. Έχω δει ότι η περιφέρεια, και όπως μου λένε και αρκετοί συναδέλφοι, έχει κάνει αρκετά μικρά εργάκια, ασφαλτοστρώσεις κτλ. Τελείωσε στον Ιδρύ ένα έργο το οποίο κάναν όλοι παρεμβάσεις, όλη η πολιτική ηγεσία, γιατί ήταν και στα όρια του Δήμου. Έπρεπε να κάνει παρέμβαση και ο βουλευτής να ανοίξει ένα ξενοδοχείο να κοιμηθούν οι εργαζόμενοι, οι οποίοι είχαν φύγει για κάποιους λόγους, λόγω COVID. Αυτό το έργο τελειώνει σιγά-σιγά. Η περιφέρεια στάθηκε πάνω από το πρόβλημά μας. Επίσης, έχω κάνει αρκετές τηλεδιασκέψεις και εγώ, όπως σας είπα νωρίτερα. Έχουμε ζητήσει αρκετά πράγματα για τα μέλη μας. Ναι. Ό,τι αφορούσε δηλαδή και για το θέμα των δανείων, για, ακόμα και για αυτούς που κόκκινοι, που το κράτος και η τράπεζα δεν το δέχεται, αλλά υπό μορφή επιδόματος. Γιατί αν δεν γερονούνται καθόλου σεζόν, θα βρεθούν ανθρώποι οι οποίοι θα έχουν πολύ σοβαρό πρόβλημα. Δηλαδή, βγήκαν μέσα από μια κτήση, όπως πολύ καλά όλοι γνωρίζουν, τα μνημόνια και όλα αυτά. Είμαστε δηλαδή σε κάποια τελική ευθεία, όποια και αν ήταν αυτή. Και υπήρχαν άνθρωποι οι οποίοι κάνανε προσπάθειες, οι οποίοι δεν καταφέρανε να ρυθμίσουν τα πάντα. Προσπάθειες γινόταν όμως. Δεν γίνεται αυτούς όταν ναυαγεί το πλοίο να τους αφήσουμε να βουλιάξουν. Καταλάβατε, πρέπει να τους ρίξουμε και σε αυτούς ένα νοσοκομείο. Αυτό βέβαια αφορά το κράτος, την κυβέρνηση, τα υπουργεία. Μάλιστα, μάλιστα. Θα έχουμε τη δυνατότητα, κύριε Χαζή, νομίζω ότι καλύψαμε μια μεγάλη γκάμα θεμάτων του κλάδου σας. Ακούει και ο βουλευτής, νομίζω ότι κι αλλιώς ενημερώνεστε και εσείς εκ του σύνεγγης και με τον Δήμαρχο και με όλους τους θεσμικούς. Ας ελπίζουμε θα είναι μια καλή χρονιά τουριστική και να τα πούμε κάποια στιγμή και πάλι σύντομα, έτσι, με τα πρώτα αποτελέσματα. Εντάξει. Λοιπόν, καλή συνέχεια και σε εσάς. Να είστε καλά. Ευχαριστούμε, ευχαριστούμε πολύ. Ευχαριστώ για την παρουσία σας. Καλό σας βράδυ. Καλό βράδυ. Γεια χαρά.